Are you going home tonight? You're doing great, Anna. Χαμογελαστή, κρατώντας ένα σημείωμα που έγραφε «Σώστε την Αρκτική», η ακτιβίστρια της Greenpeace Άννα Πάουλα Αλμιχάνα Μασχέλα από τη Βραζιλία βγήκε πρώτη από τη ρωσική φυλακή. Η δικαιοσύνη αποφάσισε την απελευθέρωση υπό όρους 20 ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος του Arctic Sunrise. Οι κρατούμενοι πρέπει να καταβάλουν εγγύηση 45.000 ευρώ. Προφανώς όλοι γνωρίζουν ότι η απελευθέρωση με εγγύηση είναι προσωρινή. Όταν μεταφέρθηκαν στην Αγία Πετρούπολη, ήταν χαρούμενοι που μπορούσαν να δουν και πάλι το φως του ήλιου. Οπότε τώρα η προσωρινή αποφυλάκηση τους γεμίζει χαρά. Η διαμαρτυρία κατά της εξόρυξης πετρελαίου στην Αρκτική μετατράπηκε σε οδύσσια. Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται για χουλιγανισμό και αντιμετωπίζουν ποινή κάθριξης 7 ετών. Όλη η οργάνωση ασχολείται με την υπόθεση γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια κατάσταση από τη βήθηση του Rainbow Warrior. Πρόκειται για μια απειλή όχι μόνο για την οργάνωση, αλλά για όλο το περιβαλλοντικό κίνημα. Ο απεσταλμένος του Euronews στην Αγία Πετρούπολη μεταδίδει. Η πρώτη αποφυλάκηση γεμίζει με ελπίδες τους υποστηρικτές των ακτιβιστών. Οι κατηγορίες όμως δεν έχουν εκπέσει. Μέχρι την ετοιμιγορία του δικαστηρίου, το μέλλον τους παραμένει αβεβαίο.